Καλησπέρα από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Βρισκόμαστε λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης Ολυμπιακός Ατρόμητος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πέδρο Μαρτίνς και φυσικά τη Μάρινα Τσαλή για τη βοήθεια της μετάφρασης. Έχουμε μαζέψει τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ο Νίκος Γυρνάς από τον πρωταθλητή ρωτάει: τι έλειψε τελικά και δεν βρήκε γκολ ο Ολυμπιακός παρότι χρησιμοποιήθηκαν όλα τα επιθετικά του όπλα? Και φάλτε δεν σα ζω στα τάρδε. Έμα στο Ισάβιν, τότε σα άρεσε ατακάντε. Με νόη σε κονσίγιμε μαρκά. Φάλτε eficácia, contente as oportunidades que foram criadas. Hoje, de facto, a bola não queria entrar. Às vezes o futebol é disto, mas os nossos níveis de eficácia ficaram muito aquém do que nós produzimos. Produzimos muito. Εν qualidade, εν quantidade, infelizmente não marcamos. Έλειπε η αποτελεσματικότητα. Σήμερα κάναμε τα πάντα, όπως είπατε, για να σκοράρουμε. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πάρα πολλές φάσεις. Ποιοτικά και ποσοτικά ήμασταν πάρα πολύ δημιουργικοί. Πολύ περισσότερα τα ποσοστά της δημιουργίας μας πολύ, πολύ ψηλά τα ποσοστά της δημιουργίας μας. Όμως δεν καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Σήμερα ήταν από τα παιχνίδια που, όπως λέμε, η μπάλα δεν ήθελε να μπει. Νομίζω πως κάναμε τα πάντα και πραγματικά μας έλειπε η αποτελεσματικότητα. Ο Γιώργος Νοικοκύρης από το 10.gr και το Μέγκα. Αν μπορεί να μας σχολιάσει τη διαφορά που είχε η ομάδα από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο και τη δική του αντίδραση αρκετές φορές στο τελευταίο μισάωρο με τις πολλές διακοπές. Como comenta a diferencia de equipa entre dos partes, primero, segunda parte, y qué pasó en los últimos minutos y estaba con tantos nervios que se... Nada, faz parte do jogo, não estava nervoso, estava com adrenalina, a viver o jogo intensamente. Acho que a primeira parte não foi tão bem conseguida como a segunda, no entanto, o ritmo que nós impusemos desde o primeiro minuto foi intenso, e daí também o adversário ter cobrado na segunda parte. Portanto, há coisas boas na primeira parte e na segunda há, de facto, uma imagem ao Olympiacos com oportunidades, com oportunidades claras de golo e, portanto, é este o espírito que nós queremos ter durante o campeonato e é isso que nós vamos ter. Τίποτα. Τα νεύρα οφείλονται στην αδρεναλίνη τη στιγμή. Έζησε με ένταση τα όσα συνέβαιναν μέσα στον αγώνα και δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο από την ένταση με την οποία ζούσε το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά δεν ήμασταν τόσο καλοί στο πρώτο ημίχρονο όσο στο δεύτερο. Ωστόσο, δεν ήταν τόσο κακό το πρώτο ημίχρονο, γιατί ο ρυθμός μας ήταν καλός σε σχέση με τον ρυθμό του παιχνιδιού και σε σχέση με τον αντίπαλο. Δεν είχαμε πρόβλημα ρυθμού, όμως σίγουρα βελτιωθήκαμε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο και δείξαμε την εικόνα του Ολυμπιακού που όλοι θέλουμε να βλέπουμε και που θα βλέπουμε με πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλή δημιουργία στο επιθετικό κομμάτι. Τελευταία ερώτηση από τον Μπάι Παπαζούγλου, ΕΡΤ και Sport Day. Μετά το φιλικό με τον Άρη, είδαμε σχήμα ξανά με δύο επιθετικούς. Θα επιμένει? Depois do jogo amicável contra o Aris, hemos visto dois atacantes outra vez. Vai insistir nisso? É uma possibilidade. Nós temos vários sistemas a trabalhar. É uma possibilidade. Este foi o sistema que escolhi, mediante o adversário, mediante também as condicionantes que nós tivemos a semana toda. Muita gente nas seleções a jogar em África, a fazer longas viagens. E, portanto, é uma possibilidade. Na quinta-feira poderá ser, como poderá não ser. Είναι πάντα μια πιθανότητα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολλά συστήματα, προπονούμαστε σε πάρα πολλά συστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το οτιδήποτε. Εξαρτάται πάντα από τον αντίπαλο και εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η ομάδα μας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλές απουσίες από τους διεθνείς, είχαμε επιστροφές από πολύ μεγάλα ταξίδια. Υπήρχαν παίκτες που ταξίδεψαν στην Αφρική και ήταν πάρα πολλές οι ώρες της επιστροφής τους. Θεώρησαμε ότι ήταν το κατάλληλο σύστημα για σήμερα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί την Πέμπτη, όμως μπορεί και όχι. Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν ακόμα μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. Καλό σας βράδυ.